Κάλες, πανέμορφο λουλούδι το οποίο βγαίνει και σε 7 διαφορετικά χρώματα. Μπορείτε να φυτέψετε στο μπαλκόνι σας ή στο κήπο σας, όπου σας αρέσει. Αρχή να υπάρχει ήλιο. Σε αυτό το βίντεο θα σας πω πάρα πολλές συμβουλές και πληροφορίες για την καλλιέργειά της. Να δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, αλλά πρωτού ξεκινήσω θέλω να σας πω γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Natural Beauty and Agriculture. Είμαι ο Ραϊχάν, ο online κυπουρός σας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα 7 χρώματα της κάλες και θα σας πω τις συμβουλές και τις πληροφορίες. Τα χρώματα είναι κόκκινη, κίτρινη, φούξια, πορτοκαλί, μόβ με άσπρο, μαύρη και άσπρη. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας δείξω μαύρο και άσπρο σε φυτό, αλλά θα σας δείξω σε βόλβος. Η εποχή φύτευση της κάλες είναι η άνοιξη. Μπορείτε να φυτέψετε όμως και από Φλεβάρι μήνα, είτε σε γλάστρα είτε στο κήπο σας. Οι κάλες φυτεύουμε σε εξωτερικό χώρο, διότι είναι φυτό εξωτερικού χώρου, θέλει τουλάχιστον μισή μέρα ήλιο. Οπότε διαλέξτε ένα σημείο που να έχει τουλάχιστον μισή μέρα ήλιο, είτε στο μπαλκόνι σας είτε στο κήπο σας. Πότισμα. Οι κάλες δεν θέλει πάρα πολύ νερό. Επειδή έχει βολβούς από κάτω, με πολύ νερό μπορεί να σταπίσει ο βολβός. Τους ποτίζουμε 2 φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι, άνοιξη και φθινόπωρο πάλι όμως 2 φορές την εβδομάδα, αλλά πιο λίγη ποσότητα νερό. Θα μειώσουμε την ποσότητα. Λίπανση. Για την λίπανση πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε λίπασμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίπασμα 20-20-20 ή 15-30-15 ή κάποιο υγρό λίπασμα αραιωμένο στο νερό και να το σποτίζετε κάθε 10 μέρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίπασμα όλο το καλοκαίρι για να έχουμε πάρα πολύ λουλούδια στο κήπο μας ή στο μπαλκόνι μας. Όχι μόνο σε κάλες, σε οτιδήποτε λουλούδι. Κρυσταλλικό λίπασμα ή σε υγρή μορφή λίπασμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και καλοκαίρι. Για αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για λίπανση, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην περιγραφή, διότι τα έχω link εκεί πέρα για λίπανση. Στο παρελθόν έχω ανεβάσει πολλά βιντεάκια με λίπανση, με διάφορα είδη λιπάσματα. Οπότε ρίξτε μια ματιά στην περιγραφή για να δείτε κάποιο άλλο βίντεο που μπορεί να σας διαφέρει. Ασθένειες. Οι κάλες προσβάλλονται από αρκετές μυκητολογικές ασθένειες του ρητικού συστήματος, των φύλων και των λουλούδιων. Επίσης, από έντομα μπορεί να πιάσει μελίγρα και τετράνυχο. Οι κάλες δεν παίρνουν ίδιο ύψος όλα τα χρώματα. Ανά χρώμα υπάρχει διαφορετικό ύψος, το οποίο θα σας το πω τώρα και θα σας δείξω όλα τα χρώματα. Λοιπόν, εδώ είναι τα 7 χρώματα της κάλες. Ελάτε να δείτε τα χρώματα. Πάμε. Από τα 7, τα 5 είναι, γίνεται περίπου 70 εκατοστά σε ύψος και υπάρχει 2 χρώματα μέσα στα 7, το οποίο είναι 50 και το άλλο είναι 60 πόντους σε ύψος, δηλαδή είναι πιο κοντό. Οπότε δείτε το βίντεο για να μάθετε ποιες είναι πιο κοντές. Είναι η κόκκινη, η οποία είναι 70 εκατοστά σε ύψος. Όπως είπα και πριν, φυτεύουμε την άνοιξη, καντίζει καλοκαίρι. Η άσπρη, αυτή εδώ γίνεται που είναι 60 πόντους σε ύψος. Είναι η φούξια. Η φούξια είναι σε ύψος 50 πόντους, οπότε η φούξια είναι η πιο κοντή από όλα. Η άσπρη είναι 60, η φούξια είναι 50. Οι άλλες είναι όλα. Η πορτοκαλί είναι 70 εκατοστά σε ύψος, η κίτρινη είναι πάλι 70 εκατοστά σε ύψος, μόβ με άσπρο είναι 70 εκατοστά σε ύψος και η μαύρη είναι 70 εκατοστά σε ύψος. Οπότε μπορείτε να βάλετε σε μια ζαρντινέρα αυτά τα 5 χρώματα για να είναι σε ίδιο ύψος και τις άλλες ξεχωριστά, ξέρω εγώ, όπως σας αρέσει. Μου φέρνεις λίγο πιο κοντά να δείξω τους βολούς που σπιτεύουμε. Για να μην κάνουμε λάθος και να φυτέψουμε ανάποδα τους βολβούς, δείτε εδώ ότι έχει φυτρώσει. Φυτρωμένο μέρος θα είναι πάνω και αυτό είναι κάτω. Σε περίπτωση αν δεν έχει φυτρώσει και δεν γνωρίζετε πώς θα το φυτέψετε, να σας το δείξω πώς είναι άνω και κάτω. Αυτό είναι ο βολβός. Φαίνεται ότι έχει κάτι μύτες, το οποίο από τότε φυτρώσει.
και κάτω μέρος είναι, φαίνεται και ότι υπάρχει λίγες ρίζες, πολύ μικρές βέβαια. Αυτό είναι κάτω μέρος και αυτό είναι πάνω μέρος. Λοιπόν, αυτές είναι οι συμβουλές και πληροφορίες για τις σκάλες. Ελπίζω να σας βοηθήσει πάρα πολύ για να έχετε όμορφες σκάλες στο κήπο σας ή στο μπαλκόνι σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Για να σας αρέσει πάρα πολύ, μπορείτε να κάνετε δημοσίευση για να δουν οι φίλοι σας και η παρέα σας. Λοιπόν, πρωτού τελευταίο να σας πω, συγχωρήστε τα τυχόν λατάκια μου. Εγώ τα είμαι Αντώνης Σύμβολο μου και να σας βοηθάω ώστε να έχετε ένα όμορφο και υγιές κήπο ή μπαλκόνι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.